Η επικείμενη επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου Ιωάχιμ Γκάουκ στην Αθήνα φέρνει και πάλι στην επιφάνεια ένα διαχρονικό ελληνικό αίτημα προ τη γερμανική πλευρά για καταβολή αποζημιώσεων για τα εγκλήματα πολέμου κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την επιστροφή του κατοχικού δανείου. Το αίτημα αυτό πήρε άλλε διαστάσει από την έναρξη τη δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα. Από την έναρξη τη κρίση, γράφει η εφημερίδα Die Zeit, οι δύο λαοί αλληλοκατηγορούνται ότι ο ένα χρωστά στον άλλο. Η Αθήνα για τι εγγυήσει και τα πακέτα διάσωση διψήφιου αριθμού δισεκατομμυρίων ευρώ, το Βερολίνο για για το κατοχικό δάνειο, τι απερίγραπτε καταστροφέ και την τεράστια κοιλίδα αίματο που άφησε πίσω στη χώρα. Στι 5 Μαρτίου, ο Γερμανό πρόεδρο επισκέπτεται την Ελλάδα. Στο ταξίδι του θα μιλήσει και για το παρελθόν. Στο πλευρό του Έλληνα ομολόγου του θα επισκεφθεί τι Λιγκιάδε, ένα χωριό. Θέατρο μια γερμανική θηριωδία στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που δεν ξέρει κανένα στη Γερμανία. Ο Γκάουκ δεν έρχεται εδώ ω διαπραγματευτή του χρέου ή επόπτη των μεταρρυθμίσεων, αλλά ω Γερμανό, γράφει η εφημερίδα. Ο Ορθογράφο επισημαίνει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν εκατοντάδε τέτοιοι τόποι μαρτυρίου που στη Γερμανία έχουν περάσει απαρατήρητοι. Υπενθυμίζει επίση ότι εκείνοι που έδωσαν το πρόσταγμα από την πρώτη ορεινή μεραρχία αλπινιστών Εντελβάη για την εκτέλεση 82 χωρικών στι Λιγκιάδε, η μισή από αυτού μικρά παιδιά, καταδικάστηκαν στη δίκη τη Ριρεβέργη, αλλά λίγο αργότερα αθέθηκαν ελεύθεροι. Πώ είναι δυνατόν να έχουν αποσιοποιηθεί αυτά τα εγκλήματα πολέμου των Γερμανών, αναρωτιέται η εφημερίδα. Στα σχολικά βιβλία δεν γίνεται ούτε καν αναφορά. Τα μέσα μαζική ενημέρωση θυμίζουν τα εγκλήματα στη Ρωσία και στην Πολωνία, αλλά ποτέ στην Ελλάδα. Σε επισκέψει του στην Ελλάδα, οι καγκελάροι απέφυγαν αυτού του τόπου. Μόνο ο πρόεδρο Ράου επισκέφθηκε τα Καλάβρητα το 2000 και ο προκάτοχό του Ρίχαρτ Φον Βάιτσέκα την Κεσαριανή. Ωστόσο, γενικά τα εγκλήματα πολέμου στην Ελλάδα δεν ανήκουν στη γερμανική συλλογική μνήμη και αυτό πληγώνει του Έλληνε. Το ταξίδι Γκάουκ γίνεται στη σωστή στιγμή, επισημαίνει ο σχολιαστή. Η εφημερίδα υπενθυμίζει τι δικαστικέ διεκδικήσει από ενώσει θυμάτων αλλά και το φόβο του πως σε περίπτωση που καταβάλει αποζημιώσεις θα ξεξηκώνονταν κύματα απαιτήσεων από ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο έτσι εξηγείται γιατί οι γερμανοί πολιτικοί απέφυγαν τους κατεστραμμένους τόπους στην Ελλάδα, καταλήγει η εφημερίδα Die Zeit.